βασικό μας σήμερα εδώ πέρα, που να το πούμε, μια συμβολική κατάληψη στο ΣΕΒ, διότι είναι αυτοί οι οποίοι με προσφυγή την οποία έχουν κάνει, έχουν μπλοκάρει την εφαρμογή του νόμου σχετικά με την ένταξη των εργατών στα αγροτικά και αντιγυνά επαγγέλματα. Αυτή τη στιγμή έχουν εκατοντάδες εργαζόμενους, γύρω στους 600 και παραπάνω, οι οποίοι δεν εντάσσονται με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, αλλά και της εργοδοσίας και του ΣΕΒ που έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής των βαρέων. Είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σημαντικό για μας. Αυτή τη στιγμή θέλω να μας φάνε ένσημα εδώ και 11 χρόνια. Υπάρχει νομοθεσία η οποία δεν εφαρμόζεται. Έχουν υπάρξει ερμηνευτικές εγκύκλοι, έχουν έρθει επιτόπιες επιτροπές από τον ΕΦΚΑ. Έχουν επιστοποιήσει ότι η δουλειά μας είναι βαρέα και ανθυγιεινή. Και αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζονται αυτονόητο για μας που δουλεύουμε στο κρύο, μέσα στη ζέστη, με καιρικές συνθήκες απαράδεκτες, σηκώνοντας πόσους τόνους κάθε μέρα. Έχοντας φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά οι εργαζόμενοι να είναι από τα κορυφαία της Ευρώπης, με δεκάδες εργατικά ατυχήματα. Πριν ένα χρόνο είχαμε θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα. Ακόμα και τώρα έχουμε συναδέλφους οι οποίοι χτυπάνε, κάνουν χειρουργία, έχουν σακατευτεί πάνω στα βαπόρια. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Είναι ζήτημα και έχουν ευθύνη αυτή τη στιγμή ο ΣΕΒ, η εργοδοσία, Costco Deport, τα υπουργεία, η κυβέρνηση και αυτοί και οι προηγούμενες, σχετικά με το γεγονός ότι δεν εφαρμόζουν νομοθεσία. Κλέβουν από εμάς τα ένσημα και την ίδια στιγμή στερούν και από τα δημόσια ταμεία εκατομμύρια ευρώ. Το λέμε αυτό γιατί έχουν τεράστιες ευθύνες και μας κορυδεύουν μέσα στα μούτρα μας, από τη στιγμή που δεν κάνουν το αυτονόητο. Είναι μια καγκελένια πόρτα η οποία χωρίζει τους εργαζόμενους προβλήτες 2 και 3 με το κομμάτι του παλιού όλου, να το πούμε έτσι, που το έχει όλο η Κόσκο το λιμάνι, τον προβλήτα 1, και αυτή η καγκελένια πόρτα έχει τους εργαζόμενους των παλιών να δουλεύουν με τα βαρέα και ανθυγιεινά και εμάς να μας τα εφαρμόζουν. Χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, χωρίς ασφαλιστικά δικαιώματα. Είναι ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει εδώ πέρα αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση, όπως είπα, και η εργοδοσία και ο ΣΕΒ, συνολικά τα υπουργεία και οι αρμόδιοι μηχανισμοί, να εφαρμόσουν τα βαρέα για όλους τους εργαζόμενους. Είναι απαράδεκτο. Έχουμε συναδέλφους οι οποίοι είναι σακατεμένοι στα 60 τους και στα 61 τους και αν δεν πάρουν αυτά τα ένσημα θα βγουν στα 67 τους. Το σωματείο είναι ΔΕΠ και συνολικά οι λιμενεργάτες. Θα δώσουμε τη μάχη αυτήν και το επόμενο διάστημα. Θα παραμείνουμε εδώ πέρα συμβολική κατάληψη και δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να κλέψει τα ένσημά μας.